η κόρη του φιλοσόφου Αλεξάνδερ Τούγκιν και στενού συμμάχου του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν σκοτώθηκε όταν εξεράγει βόμβα που τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Σάββατο βράδυ έξω από τη Μόσχα. Γνωστός ο φιλόσοφος Αλεξάνδερ Τούγκιν πολέμιος της νέας τάξης πραγμάτων. Σύμφωνα με τη Ρωσική Επιτροπή Έρευνας, η κόρη το οδηγούσε το Toyota Land Cruiser που ανήκε στον ίδιο. Και πρόκειτο να επιστρέψουν στη Μόσχα με το ίδιο αυτοκίνητο. Πιστεύετε πως ο Αλεξάνδρ ήταν ο πραγματικός στόχος. Σε βίντεο που δεν έχει επιβεβαιωθεί ως γνήσιο, εμφανίζεται ο Αλεξάρντ να παρακολουθεί την έκρηξη από τα όσα συνέβησαν στην κόρη του. Το έχει μεταδώσει το Telegram όμω. Η 30χρονη Ντάρια Ντούγκανινα, δημοσιογράφος, είχε επίσης ταχθεί υπέρ τη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Μάιο χαρακτήρισε σε συνέντευξή της τον πόλεμο σύγκρουση πολιτισμών και δήλωσε υπερήφανη που τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της είναι στόχος κυρώσεων της δύση. Είχε ταξιδέψει προσφάτως το Άζοφσταλ για να φωτογραφηθεί στο σημείο των εγκαταστάσεων από τις ρωσικές δυνάμεις. Είχε υποστεί κυρώσεις από τι βρετανικέ αρχές για τη διασπορά παραπληροφόρησης. Ο φιλόσοφος βέβαια είναι στόχος κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτείων από το έτος 2015 για τη φερωμένη εμπλοκή του στην προσάρτηση της Ουκρανικής Χερσονήσου της Κρυμαίας. Βέβαια η επιρροή του Αλεξάνδρου Ντούγκιν στον Πούτιν αποτελεί αντικείμενο εικασιών με κάποιους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι μεγάλη και άλλοι να τη χαρακτηρίζουν ως μηδαμινή. Μη Πρόσφατα σε συνέντευξή του στα αραβικά μέσα είχε τονίσει. Η Ρωσία έχει προορισμό να νικήσει, δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή. Αυτή είναι μια υπαρξιακή απειλή για μας, σύνεπώς η νίκη είναι μονόδρομος για εμάς. Το είχα ρεπορτάζ. Μετά τη νίκη μας είχε πει ο πλανήτης δεν θα είναι ίδιος. Με ό,τι γνωρίζετε ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών Ρωσία προειδοποιεί ότι εάν υπάρχει ίχνος εμπλοκή του Κιέβου θα θεωρηθεί ως πολιτική κρατική τρομοκρατίας. Η Μαργαρίτα Σιμονιάν, επικεφαλής του Ρωσικού Κρατικού Τηλεσταθμού, καλεί για επιθέσεις. Και ο επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας Ντονέτς, Ντένις Πουσίλιν, γράφει στο λογαριασμό του στο Telegram. Η Ντάρια Αντούκινα σκοτώθηκε κατηγορώντας την Ουκρανική κυβέρνηση. Ο Άντρεη Κρασνόφ, επικεφαλής του κινήματος Ρωσικός Ορίζοντας, δηλώνει στο Tash. Την ήξερα προσωπικά, Ήρθε σε μεγάλη εκδήλωση συζήτηση. Ήμουν ο ίδιο εκεί. Το περιστατικό συνέβη όταν η Νταρία έστριψε στην εθνική οδό Μοσχοβικέ και σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο χωριό Μποσχίγιε, η Το αυτοκίνητο πήρε αμέσω φωτιά. Τη ληχθήκε εντελώς τι φλόγε. Έχασε τον ελεγχό επειδή οδηγούσε με ταχύτητα και πετάχτηκε στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Επιβεβαιώνει πως το αυτοκίνητο ήταν του πατέρα της. Η ιδία οδηγούσε άλλο. Σήμερα οδηγούσε αυτή το αυτοκίνητο, ο πατρός της. Και αυτός οδηγούσε άλλο. Επέστρεψε, ήταν στο σημείο της τραγωδίας. Πιστεύω πως στόχος ήταν ο Αλέξανδρος ή και οι δύο μαζί. Σκέφτεται πως η έκρηξη Μπορούσε και να είχε συμβεί απευθεία στο πάρκινγκ του φεστιβάλ και θα ήταν πολλά τα θύματα. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη, έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε να το γνωρίζουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ, καταπονημένη και μάλατινα με να μεταδίδω δυτικότατα της Καραϊβικής